Καταρχήν μιλάμε για τα κλαμπ, για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών που εγώ και 20 χρόνια με αγώνες, με κόπους, με θυσίες, με τη συμβολή άξιων και ικανών εργαζομένων και στελεχών καταφέραμε να τα κατοχυρώσουμε ως μόνιμους θεσμούς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία των 5 με το 12 χρόνων. Εγκαίρως από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο μήνα είχαμε προειδοποιήσει και εγώ μάλιστα και γραπτά παίρνοντας μέρος και στις τηλεδιασκέψεις και είχαμε προβλέψει ότι το σύστημα το οποίο επιλέγει η ηγεσία του Υπουργείου να ακολουθήσει φέτος θα βγάλει τραγικά λάθος αποτελέσματα. Πρώτον, δεν άφησε τον προϋπολογισμό. Δεύτερον, έκανε εσωτερική δέσμευση ποσοστού του κονδυλίου πολύ μικρού για τα ΚΔΑΠ όταν ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει τεράστια αύξηση των αιτήσεων. Τρίτο, δεν απέκλεισε τα τζούφια, τα άχρηστα τα ΚΔΑΠ σε παραμεθόριες νησιωτικές και ορεινές περιοχές και είναι δεδομένο ότι πάνω από 10, ίσως και πάνω από 15.000 βάουτσερ τα οποία έχουν μοιραστεί αυτή τη στιγμή για βρεφικούς και για παιδικούς σταθμούς θα είναι άχρηστα, αλλά έχουν δεσμεύσει πάνω από 25-30 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς λοιπόν προτείναμε άμεσα και έχουμε ομόφωνη απόφαση της αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ, πρώτον, να υπάρχει άμεση αύξηση 50 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό. Δεύτερον, να δοθεί μια σύντομη προθεσμία μέχρι τις 10, το πολύ 15 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε όποιοι έχουν βάουτσερ στα χέρια τους να τα πάνε να τα τοποθετήσουν. Όσα δεν τοποθετηθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να ακυρωθούν και να γίνει μεταφορά αυτού του κονδυλίου μόνο για τα δημοτικά ΚΔΑΠ, γιατί έχει υπησέλθει η κερδοσκοπία και ο ιδιωτικός τομέας στα ΚΔΑΠ και δημιουργεί προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε την ελπίδα, εφόσον γίνουν αυτές οι ανακατανομές, να έχουμε την ελπίδα για μια νέα διανομή 30 με 40.000 βάουτσερ που πρέπει να είναι μόνο για τα ΚΔΑΠ και μάλιστα μόνο για τα δημοτικά ΚΔΑΠ. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να μην κλείσει κανένα ΚΔΑΠ, να μην απολυθεί καμία εργαζόμενη, κανένας εργαζόμενος και να μην μείνει έξω από τα ΚΔΑΠ κανένα παιδί. Αλλιώς θα έχουμε τη σφαγή των νηπίων.